Βρισκόμαστε στη Μόσχα το 1980. Στις 12 τα μεσάνυχτα χτύπησαν την πόρτα στην εκκλησία. Ήταν μια γριούλα και ζητούσε παπά να πάει να κοινωνήσει έναν άρρωστο. Ο παπάς ετοιμάστηκε και βγήκε αμέσως μαζί της. Πλησιάζουν σε ένα φτωχό σπιτάκι μια παράγκα. Η γριούλα ανοίγει την πόρτα και βάζει τον ιερέα σε ένα δωμάτιο. Και ξαφνικά, να, ο παπάς βρίσκεται εκεί μόνος με μόνο τον άρρωστο. Ο άρρωστος του δείχνει με χειρονομία στην πόρτα και σκούζει. «Φύγε από εδώ! Ποιος σε κάλεσε! Εγώ είμαι άθεος και άθεος θα πεθάνω!» Ο παπάς τάχασε. «Μα δεν ήρθα από μόνος μου! Με κάλεσε η γριά!» «Ποια γριά! Εγώ δεν ξέρω καμιά γριά!» Ο παπάς, καθώς στέκει απέναντί του, βλέπει πάνω από το κεφάλι του αρρώστου μια φωτογραφία με τη γυναίκα που τον κάλεσε. Και του λέει, ενώ του δείχνει το πορτρέτο, «Να αυτή!» «Ποια αυτή! Ξέρεις τι λες, παπά! Αυτή είναι η μάνα μου και έχει πεθάνει χρόνια τώρα!» Για μια στιγμή πάγωσαν και οι δύο. Αισθάνθηκαν δέος. Ο άρρωστος άρχισε να κλαίει. Και αφού έκλαψε, ζήτησε να εξομολογηθεί και μετά κοινώνησε. Η μητέρα του είχε φροντίσει από τον ουρανό να του δείξει τον δρόμο της σωτηρίας. Ένα υπέροχο απόσπασμα από το βιβλίο «Στο Σταυροδρόμι» του Δημητρίου Ντούτκο. Χρόνια πολλά σε όλους, να είστε όλοι καλά, με υγεία και κάθε ευλογία. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και μπορείς να το μοιραστείς και με τα φιλαράκια σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.